Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους. Καλή επιστροφή, τα κεφάλια μέσα. Θα ξεκινήσω με Πολάκη, μιας και άρχισε τις μπαλωθιές. Μιας και μετά το γάμο θα αρχίσουν τα μαμίσια. Από ό,τι διαβάζω, στο πρώτο θέμα, Πολάκης κατά Κασελάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται αλλαγή ηγεσίας, όχι πολιτική με βιντεάκια στα social και επίδειξη προσωπικής ζωής και πλούτου. Θα είμαι παρόν. Θα είμαι παρόν στην Κεντρική Επιτροπή που θα κρίνει πολλά. Έτσι. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα τώρα. Ούτε γαμήλιο γλέντι δεν θα κάνουν τα παιδιά. Α, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το Open. Ακόμη μία μπαλωθιά ρίχνει ο Παύλος Πολάκης μετά την προαναγγελία πρότασης Μομφής κατά του Στέφανου Κασελάκη. Χωρίς να τον κατονομάζει, του επιτίθεται σφοδρά με ευθείες βολές, τονίζοντας την ανάγκη αλλαγών στη σημερινή ηγεσία, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ ως ισχυρή αντιπολίτευση να ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτόν τον σκοπό δεν τον εξυπηρετεί ούτε η πολιτική του ενός ανδρός αρχή που δεν έχει πολιτικό επιτελείο και σχεδιασμό, των ασύνδετων βιντεακίων στα social, της επίδειξης προσωπικής ζωής, των προσωπικών επιλογών και του πλούτου που σκεπάζουν και οτιδήποτε σωστό εκφωνείται ως θέση, γιατί δεν το ακούει η κοινωνία. Ταυτόχρονα ο Χανιώτης Βουλευτής... Έχει κανένα άδικο σε αυτό. Εγώ συμφωνώ 100% μαζί του. Αν μου πεις τώρα, λείπει και ο Λιάγκας από τον Αντένα να κάνει τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, να ανεβάσει το image του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτής βάζει στο στόχαστρό του και τους 87 της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, προαναγγέλλοντας την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτόν τον σκοπό δεν τον εξυπηρετεί ούτε τα σχέδια κάποιων να φύγουν από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να δώσουν την εικόνα διάλυσης που χρειάζεται για να καρπίσουν τα σενάρια της κεντροαριστεράς της διαπλοκής. Όποιοι τολμήσουν να το κάνουν αυτό θα τιμωρηθούν και από το λαό και από την ιστορία. Η Κεντρική Επιτροπή στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου θα κρίνει... Βέβαια, τώρα θα πει κάποιος πόσες φορές θα κάνουν εκλογές εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο πρόεδρος αυτός δεν τραβάει, δεν κάνει. Πολλά για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και της χώρας. Θα είμαι παρόν. Ενώ η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί, τη μετοπική σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα επιλέγει ο Στέφανος Κασελάκης. Μέσω συνέντευξής του στη Real News, καλεί τον προκάτοχό του να πάρει θέση στον εσωκομματικό εμφύλιο. Θα περίμενα τουλάχιστον από τον Αλέξη Τσίπρα να μην ανέχεται διάφοροι αυτόκλητοι ερμηνευτές του να μιλούν ή να γράφουν υπονοώντας ότι τον εκφράζουν. Όλοι αυτοί συρρυκνώνουν το προφίλ του από πρώην Πρωθυπουργού και Αρχηγού Παράταξης σε Αρχηγό Ομάδας. Αν θέλει, μπορεί να τοποθετηθεί ο ίδιος για τα τεκτενόμενα στο χώρο μας, χωρίς κύκλους και διαρροές. Καθαρά και ανοιχτά, όπως τοποθετήθηκε την ημέρα έναρξης του συνεδρίου μας το Φεβρουάριο και η τοποθέτησή του απαντήθηκε από το Συνεδριακό Σώμα. Καλό είναι να παρεύει. Είναι ο φυσικός μας. Αλέξη μου, θέλω τη βοήθειά σου, στήριξέ με. Από ό,τι βλέπω, από ό,τι είδα μάλλον, έβλεπε την μπάλα με τον Παναθηναϊκό. Ο Αλέξης μας. Ηγέτης, ο πρώτος ηγέτης που έκανε την αριστερά κυβερνός αριστερά, το κόμμα του αντιμετωπίζει σοβαρότερα προβλήματα που δεν είναι άμυρος ευθυνών. Δεν έχω δει ούτε κύκλους, ούτε τετράγωνα. Όχι, πάλι εκεί στην αριστερά μας ζαλίσουν τα ούμπαλα. Ο Αλέξης της καρδιάς μας, ρε, κάει και αυτό το χαρτί, ξεκολλάτε. Πήρατε μια φορά την κυβέρνηση, τα κάνατε, μην τα πω πως τα κάνατε, πήρατε το τρίτο το μακρύτερο, τελείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Μην μας ζαλίζετε τα ούμπαλα με τον Αλέξη. Ούτε τρίγωνα να ισχυρίζονται ότι είναι αυθεντικοί εκφραστές της άποψης του Αλέξη Τσίπρα. Σε ποιον απαντήσει, σε αυτούς που λένε ότι έφαγε μια μεγάλη σφαλιάρα στο συνέδριο του Φεβρουαρίου? Ποιοι είναι αυτοί που πιστοποιούν τα σενάρια που εξηφαίνονται ότι υπάρχει μια συνωμοσία υπό τον Τσίπρα? Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αρνείται να σηκώσει το γάντι της πρόκλησης των 87 για προσφυγή στη βάση και καταγγέλει σχέδια για τη δημιουργία κεντροαριστερού κόμματος. Αυτό που διαφαίνεται είναι ένα σχέδιο για έναν εφελώδες κεντροαριστερό σχήμα κουρελού που πωλείτε όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Προδοξεί να συστεγάσει ιτημένα πολιτικά σχέδια, είτε μιλάμε για το όλον ή ένα τμήμα του ακόμα και σήμερα σημειτικού ΠΑΣΟΚ, είτε για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Πιστεύω ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων η ηγεσία και θα αντιληφθεί ότι χρειάζεται να υπάρχει σύνθεση και ενότητα
και να προχωρήσει σε μια τέτοια απόφαση που θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Δεν θα χρειαστούν μομφές, δηλαδή, θα το επιλέξει η ίδια ηγεσία. Σε βαρύ κλίμα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο Σαββατοκυριακό. Όχι, σαν κηδεία θα είναι με τους συντρόφους, σύντροφοι και σύντροφοι και συντρόφισσες. Εγώ τον Πολάκη τον πάω. Θέλω να δω όμως ποιοι θα το στηρίξουν και τι θα γίνει, γιατί άμα βγει ο Πολάκης, μετά θα έχουμε άλλες αποχωρήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι ποιοι θα το στηρίξουν και θα είναι μαζί του, γιατί ενωμένοι δεν είναι. Να δούμε τώρα και πώς θα την γλιτώσει και ο Κασελάκης, γιατί άμα χάσει την Προεδρία, τελείωσε, θα είναι και αυτός καμένο χαρτί. Ας δούμε τι θα γίνει. Οτιδήποτε νεότερο έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό πάντα πρώτοι.